και άλλα χρηστικά δεν έχουμε ψηφίσει. Περιλαμβάνω και κάποια άλλα. Αυτό είναι οι όροι, είναι μέρος του στρατού της Ισραήλ. Είναι οι όροι. Μας ενδιαφέρουν μέσα στην Εντάξει, γιατί θέλω να σα εξηγήσω λίγο πιο καλά, να κάνω μια όλο το κείμενο του Ισραηλ. Στον πρώτο όροπο του Συνδανείου λέμε: η παραχώρηση γίνεται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι παραχωρούμενοι χώροι από το Δήμο αποκλειστικά για αθλητικές δραστηριότητες ανοιχτές για όλους. Ερώτηση: πολιτιστικές εκδηλώσεις θα επιτρέπονται? Συνεχίζω και λέει ότι όλα αυτά θα γίνονται χωρίς εισιτήριο ή άλλα ανταλλάγματα όταν κατασκευαστεί το γήπεδο. Και πάνε οι ομάδες να παίξουν και κόβουν εισιτήριο. Είναι παράνομο? Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχει, να γίνεται αγώνας εκεί με εισιτήριο. Θα είναι, αν για κάποιο λόγο πάει και παίξει ο Πανθυριατικός γιατί έχει τιμωρηθεί η έδρα του, δεν θα κόβει εισιτήριο. Παράδειγμα λέω. Λέμε ότι αποκλειστικά σε περίπτωση μη υποβολή ή μη έκκληση του φακέλου, χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Φιλόδημος, ο Δήμος θα λύσει το παρόν συμφωνητικό. Εντός εξαμήνου. Εγώ ρωτάω, επειδή είναι προεκλογική περίοδος και αύριο το πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βγει και βγει μια νέα κυβέρνηση, το οποίο ο Φιλόδημος το πάβει και το λέει π.χ. Μπαλταζή ή το λέει Θησέας, νέος Θησέας ή νέος Κολοκοτρώνης. Εμείς θα πάψει να υπάρχει αυτό το χρυσιδάνιο ή θα πρέπει να συμπληρώσουμε έναν όρο όπου θα λέει ότι ή παρόμοιο πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρχει για να συνεχίσει να εφίσταται, ας πούμε, η χρήση του χρυσιδανίου. Και άλλη μια ερώτηση. Ο Δήμος λέει υποχρεούται να επιτρέπει να γίνουν όλες οι βιολογικές εργασίες που τυχόν προταθούν στο μέλλον. Από ποιον θα προταθούν αυτές οι εργασίες και τι εργασίες θα μπορούν να είναι αυτές? Δηλαδή, μήπως πρέπει να είναι λίγο πιο αναλυτικό ή να τα αφήσουμε γενικό αυτό, να είμαστε πιο ευέλικτοι στο μέλλον? Αυτές τις ερωτήσεις έχω δηλαδή. Πάντα με καλή πρόθεση, έτσι, και για να γίνει λίγο πιο... Θα απαντήσω συγκεκριμένα για να τελειώσουμε. Δεν θα γίνει συναντήσεις στον χώρο. Όταν ένα χώρο λέμε ότι το κάνουμε χώρα αθλητικών εγκαταστάσεων, θέλουμε να βάλουμε φωτοβολταϊκές, θέλουμε να βάλουμε τα ειδικά δάπεδα και τα γήπεδα, τα ειδικά φιλέ, πάβει αυτό το καθεστώς του γηπέδου, το οποίο ήταν το χωράφι, στο οποίο κάναμε πάρτι, κάναμε αθλητικές συναντήσεις, κάναμε και αγώνες του ζώου. Όχι λοιπόν συναντήσεις, μόνο αθλητικές και πρεσβείες. Επίσης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν θα γίνεται καμία δραστηριότητα με εισιτήριο. Αυτό αφορά όλους εκτός των Μάνο Αχιλλέα. Μόνο ο Μάνο Αχιλλέας μπορεί να συνεχίσει να έχει τη χρήση, όπως είπα, του χώρου ακριβώς όπως το είχε επιθέσει. Το Μάνο Αχιλλέας λοιπόν δεν διέπεται από αυτόν τον όρο. Αυτός ο όρος αφορά το Δήμο. Έτσι. Γι' αυτό πρόσθεσα αυτό που είπα πριν στη εισήγηση. Τρίτον, αν πάψει ο Φιλόδημος και δεν εκδοθεί η χρηματοδότηση, αν δεν υποβληθεί, θα πάψει να ισχύει το Χρυσιδάκι. Τέταρτον, ο Δήμος με αυτή τη συμφωνία αποκτά τη χρήση ενός σημαντικότατου χώρου. Και μόνο. Προφανώς, και θα ήταν αλήθεια κατά την άποψή μου, να βάλω εγώ στο Χρυσιδάνιο, να προτείνω να αποκτήσει ρόλο στο τι θα κάνει το Μάνο Αχιλλέα στο γήπεδο. Εμείς είμαστε απόλυτα συγκεκριμένοι και ζητάμε τη χρήση για αυτή την ενέργεια. Αυτό που είναι στο άμεσο μπροστά μας μέλλον. Και δεσμευόμαστε γι' αυτό απέναντι στην ομάδα με ένα πολύ σύντομο διάγραμμα στο εξαμήνου. Δεν αποφάσισε και όλα τι εξελίξει, ούτε καν να πούμε τη γνώμη μα για την προεδρική ανάπτυξη. Αν αυτό ζητηθεί και αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, θα μπορούμε να συμμετέχουμε στην πραγματική συμβάση μόνο. Εγώ πριν τον τοποθετηθώ, θα ήθελα να δω στον πρόεδρο τη ομάδα. Άλλωστε, εμεί στην άποψή μα έχουμε διπλώσει την προηγούμενη απόφαση. Και όπως έχω αναφέρει και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα σεβαστούμε απόλυτα την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια διευρύνηση του χώρου. Και θα συμφωνήσουμε με την άποψή μα. Και την απόφαση τη Γενική Συνέλευση. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Πέτρο Χαρούλο, πρόεδρο του Μάνο Αχιλλέα. Πρώτα απ' όλα, να σα χαιρετήσω γιατί βρίσκομαι εδώ για πρώτη φορά σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Να σα ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την αγωνία σχετικά με την κατάθεση του φακέλου, γιατί δεν πάμε να είμαστε πανεπιστημιακό σωματείο και να λειτουργούμε σαν ιδιώτε. Να σα πληροφορήσω ότι αυτά με ίσε αποστάσει από τι παρατάξει, γιατί το ακούσατε γι' αυτό, δεν είναι θέμα ότι υποστηρίζουμε το Δήμα.
εγκατηλημένο κήπεδο που κάποτε ήταν από τα καλύτερα να ξαναζήσει και να γίνει και να γεμίσει τη ζωή. Στη γενική μας συνέλευση λοιπόν δεσμευτήκαμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά ώστε να μην βρεθούμε το εκπλήξιο και δεσμευτεί για 15 χρόνια ο χώρος μας και διαβεβαιώσαμε τη Γενική Συνέλευση που μας εξουσιοδότησε να προχωρήσουμε στις νομικές όλες τις υποθέσεις. Οι προτάσεις αυτές που βλέπω εδώ πέρα του Δημάρχου μας ικανοποιούν και εγώ θα προσέθετα αυτή που πρόσθεσε ο ίδιος και επίσης για μια περαιτέρω διευκρίνηση όσον αφορά τις συναυλίες. Να σας πω το εξής, ότι ο συμβολικός χώρος που παραχωρούμε με αυτή τη σύμβαση είναι σχεδόν 10 στρέμματα και απομένουν άλλα 15, τα οποία γι' αυτό ζητάνε κάποιους όρους εδώ πέρα να κάνουν αριθμό στα θέματα των προγραμματικών συμβάσεων με την περιφέρεια ή με τον ίδιο το Δήμο, θα έβαζα και με κάποιον ιδιώτη, γιατί μπορεί να βρεθεί κανένας όπως και να βρέθηκε στο Λεωνίδιο. Αυτό είναι ο λόγος. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη αυτής της συμφωνίας, γιατί σαν ιδιοκτήτες θα μπορούσαμε να πάμε να βάλουμε ένα άλλο κέντρο αφού το έφτιαχνε ο Δήμος. Και δεν θέλουμε κι εμείς, θέλουμε να είμαστε ηθικοί απέναντι στον Δήμο, όπως φαντάζομαι και ο Δήμος θα λειτουργήσει έτσι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ψήφισε το θέμα, σας παρακαλώ. Κύριε Καπιτρόπου, κοιτάξτε τώρα που θα έρθει ο πρόεδρος. Αν μπορούσε να σημαντηθεί, να τελειώσει, να το αφήσουμε να ζητώ και να μπορούσε με τον νομικό. Όχι, μπορεί να διαμεθεί καν, ούτε η δεύτερη κανεί. Συγγνώμη, δεν έχει μιλήσει για τον αρχηγέ ή τρίτου. Ή τρίτου. Πολύ ωραία. Να γίνει αυτή η πρόταση του πρόεδρου. Ωραία. Όπω είπα και πριν, εμεί εδώ είμαστε στην απόφαση τη Γενική Συνέλευση και του Προέδρου. Στην Γενική Συνέλευση, οπότε συμφωνούμε με τον Ζώο τη Δηλαδή. Κύριε Γιωβά. Αν και διαφωνώ για άλλο ένα γήπεδο στο Δήμο, αυτή είναι η ανάπτυξη που αντιδραματίζει το Δήμο και εσύ είναι αυτό. Δεν μπορώ να αρνηθώ την αποδοχή του σωματείου, το οποίο προφανώς θέλει αυτό. Ιδεολογικά όμως διαφωνούμε αυτό. Διότι δεν θα έχουν πολύ αυτό. Ο πρόεδρος της Τουρκικής Κοινότητας Παραλιάστος. Λοιπόν, κύριε Δημάρχος Παναγιώτη. Θέλω λοιπόν να κλείσω το θέμα με τον πρόεδρο του ΕΧΛΕΑ. Λέγοντάς του για να τελειώσουμε το ζήτημα το ηθικό που έβαλε Πέτρο, σε καθαρίζω ότι ούτε και ο Δήμαρχος υποστηρίζει τον Μάνο Αστυλιάκη, ούτε και ο Δήμαρχος δίνει κάτι ιδιαίτερο και ξεχωρίζει ανθρώπους ούτε ο Δήμαρχος, αλλά ο Δήμαρχος εμένει σε αυτό που λέμε στο συμβουλικό. Είναι βασική αρχή της παράταξής μας και της δημοτικής αρχής μας να κάνουμε τις όποιες δράσεις και δραστηριότητες στο κέντρο μέχρι του μαζικού εθνικού. Επειδή ταιριάζει εδώ πέρα το υπόπεδο, ο χώρος, ο προορισμός του και ο στόχος του Μάνου Αχιλλέα με τον στόχο του Δήμου, και θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με την προσωπική συνεργασία που σας καταλαβαίνω. Να πω μόνο μια κουβέντα για την ιστορία. Μια κουβέντα μόνο για την ιστορία. Να προσθέσω μόνο για την ιστορία το εξής. Στα πλαίσια του οράματος τέλος πάντων του Δημάρχου, να σας πληροφορήσω το εξής, ότι ο μορφωτικός αθλητικός ναυτικός όμιλος Αχιλλέα, όταν δημιουργήθηκε το 1926 και πρέπει να αναφέρω τον αείμνηστο στον Νικόλαο Αγγελόπουλο που με ενέργειές του αποκτήθηκε αυτό το γήπεδο και πρόκειται να τον τιμήσουμε ονομάζοντας το γήπεδο αυτό Νικόλαος Αγγελόπουλος στο άμεσο μέλλον, να σας πω ότι ο τίτλος εκτός από μορφωτικός αθλητικός ναυτικός όμιλος είχε και τουριστικής ανάπτυξης. Άρα πρέπει να το συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε στο δεύτερο θέμα. Αποδεκτή τη συμμετοχή σε